Γεια σας φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης. Θεσμός του κυπέλου της ΕΠΣ Καβάλας, ο νέος της Χρυσούπολης φιλοξενεί την ομάδα της Καβάλας. Ένας πρόωρος τελικός θα λέγαμε του κυπέλου της ΕΠΣ Καβάλας. Μια και οι δύο ομάδες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και αγωνιστικά είναι από τις καλές ομάδες του νομού. Ένας πρόωρος τελικός λοιπόν, το ξαναλέμε, για το θεσμό του κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας. Να δώσουμε τις θέσεις για την ομάδα της Καβάλας που είναι με τις μπλε εμφανίσεις. Κατέβει με Κυφωνή τερματοφύλακα, με τον Παντάνη με το νούμερο 2, Σταματόπουλος 3, 4 Μπάτσιος, 5 Δελής, 6 Παπαδόπουλος ο Αυρώσιος, 7 Ακτινόπουλος, ο Παπαδόπουλος ο Γρηγόρης με το 8, το 9 ο Παντελίδης, το 10 ο Μπρατσιάνη και το 11 ο Μπλιός. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Νέας Χρυσούπολης με τις λευκές εμφανίσεις, μάλλον κυριαρχεί το λευκό, τις εμφανίσεις του Νέστου. Ο Καραβελίδης είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Παυλακάκης με το νούμερο 2, ο Μπουλγουράς το 3, το 4 ο Γαβρέλης, το 5 ο Χασάνογλου, το 6 ο Σεφερίδης, το 7 ο Τσίτσης, το 8 ο Παπαδάτος, το 9 ο Δεσίλας, το 11 ο Γκούτεφ και ο Σγουρή, με το, το 10 ο Γκούτεφ, το 11 ο Σγουρή. Αυτή είναι και η σύνδεση για την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Μάνταλος είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με Λάζαρη και Καμπερίδη που είναι οι δύο βοηθοί του. Ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, θα έλεγα ένα τεστ των δυνάμεων των δύο ομάδων, μια και δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες και στο δημοτικό πρωταθλήματος, αγωνίζονται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό που προέχει βέβαια να γίνει ένα καλό παιχνίδι, ο καλύτερος να κερδίσει. Ο στόχος των δύο ομάδων δεν είναι το τίτλο. Της Καβάλας, άλλος είναι ο στόχος, το πρωτάθλημα, όπου εκεί αγωνίζονται όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Απομάκρυνσης από τον Σταματόπουλο, επιμένουν Χασάνογλου, επιχειρεί το σουτ και Φωνίδης πέμπεσε άω την μπάλα. Πρώτη καλή στιγμή. Σταματόπουλος, ο λάθος επιλογή, ο Σγουρή, σουτάρι, άω, τρομερή φάση. Το λάθος του Σταματόπουλου, ο Σγουρή. Πετάχθηκε, πήρε την μπάλα, έκανε το κοντρόλ και από θέση βολής θα έλεγα σούταρε. Μπάλα όμως κατέληξε out. Γαβρίλης. Γκούντεφ. Καλή πάσα. Θα γίνει το πλασέ πάνω στην γραμμή. Σωτήρια η επέμβαση εκεί από τον Μπάτσιο. Ήταν ο Σγούριες αυτός που πλάσαρε στην έξοδο του Κυφωνίδη. Ο Χασάνογλου στην εκτέλεση του κόρνερ. Το τέταρτο για την ομάδα της Χρυσούπολης. Με Φάλτζο, δύσκολη απόκριση. Το Κυφωνίδη κόρνερ νέο. Νέο κόρνερ Κυφωνίδης με γροθιές. Επιμένουν παίκτες της Καβάλας. Με τον Γκούντεφ μπήκε ο Μπρατζιάνη, το σουτ εύκολα. Ο Κυφωνίδης θα τελειώσει αυτή την προσπάθεια των παιχτών της Χρυσούπολης. Καιρός μόνο για μπάλα δεν είναι. Σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και ο κόσμος βέβαια ψάχνει που έχει δροσία για να καθίσει και να δει το παιχνίδι αυτή την ενδιαφέρουσα. Αναμέτρηση για το θεσμό του κυπέλλου Καβάλας ανάμεσα στην ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης και, και στην Καβάλα. Ο κόσμος θα λέω ότι έδωσε το, δίνει το παρόν στο παιχνίδι αυτό. Ευελπιστώ ότι στο πρωτάθλημα ο κόσμος θα είναι ακόμα περισσότερος. Εκεί βέβαια είναι και το ενδιαφέρον και ο στόχος των δύο ομάδων είναι το πρωτάθλημα και όχι το κύπελο της Ένωσης Προσεκτικών Σωματείων της Καβάλας. Τον Αντελή. Μπάτσιος, Παπαδόπουλος, θα κερδίσει ο Γκούντεφ. Γκούντεφ επικίνδυνο, ο Χασάνογλου ζητάει την μπάλα, θα πάρει την μπάλα, πλασάρει και έχουμε το γκολ. Είναι το 1-0 με τον Χασάνογλου. Να λοιπόν αυτή η επιθετική δραστηριότητα που υπήρχε από πλευράς του Νέστου.
Εδρεώθηκε, θα έλεγα, με τον γκολ αυτό που πέτυχε ο Χασάνογλου μετά την ωραία προσπάθεια του Γκούτεφ. Είδε την κατάλληλη στιγμή την κίνηση του Χασάνογλου, του έδωσε την μπάλα, πλάσαρε στην έξοδο του Γκυφωνίδη και έτσι έχουμε το 1-0 με τη συμπλήρωση του ημιώρου περίπου. Η ομάδα της, του Νέστου Χρυσούπολης προηγείται της Καβάλας με 1-0 για το θεσμό του κυπέλου της ΕΠΣ Καβάλας. Στη σέντρα. Γκούτεφ, ο Μπουλγούρας κινείται, αυτός επιμένει στην ατομική προσπάθεια. Γκούτεφ θα κάνει το σουτ, πολύ καλή προσπάθεια από τον Γκούτεφ, παρά την πίεση που δέχτηκε, κατάφερε, βρήκε τον τρόπο. Προσπάθεια δίνει στον Παπαδόπουλο. Θα βγει η σέντρα, Κανούλας κεφαλιά από καλή θέση, πρώτη καλή στιγμή για την Καβάλα. Ο Γκάλε προσπάθεια σγούρι με τον Χασάνογλου, πλάγια δεσίλα στο σούτα, εύκολα στα χέρια του ο Κυφωνίδη μπάλα. Θα γυρίσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, να γίνεται το λάθος και να ο σγούρι τώρα. Τρέχει ο Δελής να καλύψει, σγούρις, θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το πλασέ για να πέσει. Τελικά όχι, είναι out. Έγινε το πλασά από τον Τσγούρη. Σταματόπουλος. Το λάθος. Σεφερίδης. Χασάνογλου με τον Μαχηρούδη. Ο Μαχηρούδης θα γυρίσει την μπάλα. Έτοιμο γκολ. Χάθηκε ευκαιρία. Πολύ καλή στιγμή με τον Χασάνογλου από πολύ καλή θέση. Καλή πάσα. Μπατάνης κεφαλιά. Κανούλας. Για να δούμε την φάση. Κανούλας θα κάνει σου δυνατό σου Καραβελίδη σε εντυπωσιακή απόκρουση και στη συνέχεια η μπάλα και τώρα έχει βγει μπάλα. Είναι κόρνερ. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα παιχνίδι επίσημο, αλλά πιστεύω και οι δύο οι ομάδες το βλέπανε σαν ένα τεστ ετοιμότητος. Η αλήθεια είναι ότι ο ΑΟΚ είχε πολλές απουσίες. Αποσύσεις όμως είχαμε και εμείς, περισσότερες βέβαια η ομάδα της Καβάλας, για να είμαστε δίκαιοι. Εμείς θα θέλαμε να παίξουν και οι δύο ομάδες με ό,τι καλύτερο έχουν, για να τεστάρουμε τους εαυτούς μας. Παρ' όλα αυτά όμως ο ΑΟΚ δεν παραμένει ένας συνδυνατός αντίπαλος και με τους παίκτες αυτούς που είχε στη διάθεσή του. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς θα είναι στην ενδεκάδα της ομάδος. Καλούς παίκτες. Γι' αυτό για 70-75 λεπτά με αφήνει αρκετά ικανοποιημένο η απόδοση της ομάδας μου, όπου δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, δεν κινδυνεύσαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Εμείς τα παιχνίδια κυπέλλου, ανάλογα με το πρόγραμμα όταν θα έρθει στο πρωτάθλημα, θα είναι και για μας σε δεύτερη μοίρα. Όχι ότι δεν θα το θέλουμε, αλλά θα κοιτάμε να κάνουμε rotation, ώστε να δίνουμε συμμετοχή και στα άλλα τα παιδιά και να είμαστε πιο ξεκούραστοι στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Στόχος για το πρωτάθλημα, coach? Κοιτάξτε, στόχος στο πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα αυτό, θα πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να σωθείς. Αν εξαιρέσουμε τις τέσσερις ομάδες ότι θα έχουν τις πρώτες θέσεις, οι άλλες ομάδες μένουν καμιά τέσσερις θέσεις, άρα θα πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να μπορέσεις να παραμείνεις στην κατηγορία και μας αυτός είναι ο στόχος μας. Όσο το δυνατόν, αν είναι δυνατόν γρηγορότερα, να φύγουμε από το άγχος του υποβιβασμού. Σαν νεοφώτιστη. Η νίκη αυτή είναι ένα μήνυμα προς ομάδες γάμα εθνικής κατηγορίας, ότι ο Νέστος θα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στη νέα σεζόν. Κοιτάξτε, να δείτε, νομίζω ότι στα φιλικά παιχνίδια κάναμε καλές εμφανίσεις. Άρα τα φιλικά παιχνίδια είναι φιλικά παιχνίδια, δεν έχουν καμιά σχέση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και βέβαια δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όμως οι βαθμοί είναι 0 στο πρωτάθλημα. Καταρχήν να πω ότι η θερμοκρασία ήταν όντως ψηλή, αλλά ήταν για τις δύο ομάδες. Δεύτερον, οι παίκτες που παίξαν είναι οι παίκτες που τους υπολογίζουμε. Γιατί θεωρώ ότι μια ομάδα σαν τον ΑΟΚ θα πρέπει να έχει μεγάλο ρόστερ και να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι, ώστε να μπορούν να δείχνουν αυτό που έχουν και να παίζουν, γιατί θα τους χρειαστούμε όλους.
Κακή στην εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ ότι το Νέστο τον αδικεί το σκορ. Μπορούσε να έχει κερδίσει και μεγαλύτερο σκορ, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας απλά πράγματα, λίγο με τις προσωπικές μονομαχίες, δεύτερες μπάλες, λίγο ανεβάσαμε λίγο έτσι το ρυθμό και νομίζω ότι δεύτερο ημίχρονο απλά πράγματα, μέτρια εικόνα, αλλά ήταν ένα καλό τεστ για μας για να βγάλουμε όσο δυνατόν καλύτερα συμπεράσματα μπορούμε. Τα συμπεράσματα τα οποία βγάλατε. Είπα ότι για τα παιδιά, δηλαδή ένα... για τα παιδιά που παίζουν, επειδή τα υπολογίζουμε, είναι ένα τεστ το οποίο είναι σοβαρό. Έρχομαστε να παίξουμε μια καλή ομάδα γαμαθικής και αυτό που μας δείξαμε στο γήπεδο, αυτό το αξιολογούμε και αυτό που είδε και ο κόσμος.